Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπουν τα ζώδια για σας για σήμερα 5η 4 Φεβρουαρίου 2021. Πώς θα είναι η μέρα σου, τι προβλέπει το ζώδιο και ο οροσκόπος σου. Κριός, με τη σελήνη στον τομέα της οικειότητάς σου όλη μέρα έχεις την τάση να παίρνεις τα πράγματα στην καρδιά περισσότερο από ό,τι συνήθως. Η σημερινή πρόκληση Αφροδίτης Ποσειδώνα σε παρακινεί να διασκεδάσεις τις φαντασιώσεις σου παρά να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα. Είναι εύκολο σήμερα να σχολιάσεις κρίσιμες λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις πρακτικά θέματα. Θα μπορούσε επίσης να νιώσεις πιο ευαίσθητη ή ευάλωτη συναισθηματικά και αυτό να δημιουργήσει προβλήματα στη σχέση με τον αγαπημένο σου. Εσύ που είσαι μόνη, οι παρεξηγήσεις με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει είναι πολύ πιθανές. Ταύρος, η σελήνη περνά τη μέρα στον τομέα της συνεργασίας σου και η εστίαση είναι περισσότερο στο να φτάσει σε κάποιο επίπεδο ισορροπίας και αρμονίας στη ζωή σου. Η έλλειψη συγχρονισμού με συνεργάτες μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Προσπάθησε να μην δεσμευτεί σε κάτι καινούριο στα εργασιακά. Η σχέση με τον αγαπημένο σου χρειάζεται λίγη προσοχή προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Εσύ που είσαι μόνη, πλησίασε με τακτό πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Δίδυμη, παρόλο που η επιθυμία χειρισμού μικρών προβλημάτων μπορεί να είναι ισχυρή σήμερα, έχεις μια δυσκολία να επικεντρωθείς στις εργασίες που περνούν από το δικό σου χέρι και μπορεί να οδηγήσουν σε περιττή ένταση. Η σελήνη διέρχεται στον ηλιακό έκτο οίκο σου αυξάνοντας τη συναισθηματική ευαισθησία σου. Με μια μικρή πρόκληση Αφροδίτης Ποσειδώνα δεν είναι εύκολο να λάβεις τις πληροφορίες και λεπτομέρειες που χρειάζεσαι. Υπάρχει επίσης η τάση να εκτιμάς εσφαλμένα κάποια πράγματα ή λεγόμενα στη σχέση με τον αγαπημένο σου. Εσύ που είσαι μόνη, εκτίμησε σωστά κάποια πράγματα προτού οδηγηθεί σε λάθος κινήσεις. Καρκίνος, η σελήνη περνά τη μέρα στον ηλιακό 5ο οίκο σου υπογραμμίζοντας την ανάγκη σου για περισσότερη εκφραστικότητα. Αυτή η διέλευση μπορεί να σε ενθαρρύνει να θέσεις κάποια όρια, δημιουργικά και ίσως κοινωνικά, ωστόσο μπορεί να υπάρχουν σημεία βεβαιότητας που είναι απογοητευτικά. Ακόμα και αν υπάρχουν κάποια λάθη στα εργασιακά, μπορεί να αισθανθείς εμπνευσμένη να μάθεις από αυτά. Ευχάριστες, μη απαιτητικές δραστηριότητες μπορεί να είναι μια απελευθέρωση από τις τακτικές ανησυχίες σου. Η επιρροή Αφροδίτης Ποσειδώνα μπορεί να θολώσει το όραμά σου σχετικά με εμπιστευτικά και οικονομικά θέματα. Η σχέση με τον αγαπημένο σου χρειάζεται μια αναθέρμανση. Εσύ που είσαι μόνη, φρόντισε τον εαυτό σου περισσότερο από τους άλλους.